Ευχαριστώ πραγματικά όλους όσους ανταποκριθήκατε σε αυτή την πρόσκληση, την εκδήλωση που έχει ένα πρωτότυπο περιεχόμενο. Σας καλούμε σήμερα όχι για να σας αναγγείλουμε έργα που ξεκινάνε, έργα που ολοκληρώνονται, αλλά για να παρουσιάσουμε τη νέα διάσταση της ταυτότητας της περιφέρειάς μας, που είναι η βιομηχανία των οπτικοακουστικών παραγωγών. Και μάλιστα κάτω από το έμβλημα του Film Office των Ιωνίων Ίσων. Προ 2 ετών δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της περιφέρειας μέσω ενός ευρωπαϊκού προγράμματος, του Interreg διασυνοριακού προγράμματος, το Ionian Film Office. Με έδρα την Κέρκυρα και με αντένες από υπαλλήλους της περιφέρειας, της περιφέρειάς μας σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Το Film Office μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια και τα δύσκολα χρόνια που ο COVID μας εμπόδιζε στο να ξεδιπλώσουμε το όραμά μας και το σχέδιό μας λόγω της έλλειψης δυνατοτήτων κινητικότητας, κατάφερε να εδραιωθεί το Film Office της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων στην διεθνή παραγωγή. Καταφέραμε και είμαστε παρόντες διαδικτυακά στην αρχή, με φυσική παρουσία στη συνέχεια, σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις. Φιλοξενούμενοι από την Ελληνική Επιτροπή, το Hellenic Commission of Films, πώς είναι, Hellenic Film Commission. Hellenic Film Commission, που έχει έδρα την στη Βενετία, στο Focus, στο Λονδίνο, προτού απαγορευτεί η φυσική παρουσία, ήδη το 19, και στη Θεσσαλονίκη, και επίσης λάβαμε μέρος σε πολλά σεμινάρια και ανταλλαγές απόψεων για τη νέα μεγάλη δυνατότητα που έχουμε ως Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων να έλξουμε οπτικοακουστικές παραγωγές. Σε αυτή την προσπάθεια, όπως καταλαβαίνετε, μας ενθαρρύνει το πλούσιο φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Είμαστε ένα ανοιχτό στούντιο και μας εμπιστεύτηκαν ήδη. Η πρώτη μας εμπειρία ήταν 42 βαθμοί, η ταινία αυτή, η σειρά που κυκλοφόρησε στην ελληνική τηλεόραση και στην γερμανική. Στη συνέχεια διάφορα ντοκιμαντέρ, όπως είναι η Ναυμαχία της Ναυπάκτου στο Ιόνιο, το άλλο το ντοκιμαντέρ, το ιστορικό ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Υψηλάντη που γυρίστηκαν σκηνές εδώ. Συνεργαστήκαμε με όλη την παραγωγή διεθνούς εμβέλειας φιλμ «Ο γάμος αλλά ελληνικά». Μοιραζόμαστε την υπερηφάνεια της χώρας μας για την ταινία «Μαέστρο» που πήγε στη Netflix, διότι συμβάλαμε κι εμείς σε συνεργασία με τον κύριο Παπακαλιάτη και με την ομάδα του. Και επίσης σημειώνω, γιατί είμαι σίγουρη ότι είστε εδώ με ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παρακολουθήσετε, να ενισχύσετε αυτή την προσπάθεια, ότι έχουμε ένα ελκυστικό και ενεργό site, το οποίο ενημερώνεται και ενημερώνει συνεχώς, καθημερινά. Να ευχαριστήσω με την ευκαιρία αυτή και τη συνεργάτη μου, την κυρία Άντζελα Κροκίδη, η οποία με μεγάλο πάθος και με θετικά αποτελέσματα εργάζεται σε αυτή την κατεύθυνση. Για να πετύχουμε όμως το στόχο μας, χρειάζεται η συνεχή συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς που έχουν και αυτοί τις ίδιες αρμοδιότητες με την περιφέρεια για να διευκολύνουν τις παραγωγές. Πάνω απ' όλα, οι δήμαρχοι του νησιού μας. Χαίρομαι πάρα πολύ για την παρουσία σήμερα της Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας της κυρίας Μερόπης Ιδραίου, του Δημάρχου Βόρειας Κέρκυρας του κυρίου Γιώργου Μαχημάρη. Σας μεταφέρω την λύπη του κυρίου Κώστα Λέση, του Δημάρχου Νότιας Κέρκυρας. Μόλις ενημερωθήκαμε, γιατί τον περιμέναμε, ότι έχει ένα επίγον θέμα και η μεγάλη απόσταση από τη Λευκύμη δεν το επιτρέπει να είναι σήμερα στην ώρα του. Και επίσης και του κυρίου Βλαχόπουλου, που θέλουμε να τον συγχαρούμε και για τη σχέση του μαέστρο με τους παξούς. Υπελόγιζε να είναι σήμερα στην Κέρκυρα, δεν τα κατάφερε. Είμαστε εδώ λοιπόν όχι για να τονίσουμε αυτή τη συνεργασία μόνο προς το κοινό, αλλά να υπογράψουμε και ένα μνημόνιο συνεργασίας που περιλαμβάνει το πλαίσιο για τη διευκόλυνση της παραγωγής στον τόπο μας οπτικοακουστικών παραγωγών, αλλά και τη συνεργασία μαζί για να προβάλλουμε αυτή τη δυνατότητα, να την εμπλουτίσουμε, να δημιουργήσουμε μαζί δράσεις
που θα στείλουν το μήνυμα στην εγχώρια και στη διεθνή παραγωγή για τις δυνατότητες και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που έχει η Κέρκυρα καταρχάς, αυτό μας στέλνει το μήνυμα η διεθνής αγορά, αλλά και τα άλλα νησιά μας. Είναι μια διαδραστική επιτυχία η σχέση αυτή μεταξύ του Film Office των Ιωνίων Ίσων και του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Πράγματι, εμείς όταν επικοινωνούμε με κάποιους παραγωγούς που έρχονται, γιατί πολλοί περνάνε από το Film Office στην οδό Βελισσαρίου, ένας χαριτωμένος χώρος, τονίζουμε ότι έχουμε και το πλεονέκτημα του Ιωνίου Πανεπιστημίου, διότι έχει και υποδομές, έχει και ανθρώπους του χώρου που μπορεί να είναι χρήσιμοι στην παρουσίαση με τεχνοκρατικό και επαγγελματικό τρόπο των ανταγωνισμάτων μας, αλλά και επίσης ότι υπάρχει και ένα ανθρώπινο δυναμικό, οι φοιτητές που μπορούν εκεί να προσφέρουν κάποιες υπηρεσίες, όπως έχει γίνει ήδη, αλλά και να δώσουν και στους φοιτητές την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά μια παραγωγή.